ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε θετικά στο κάλεσμα των ενεργών πολιτών του Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε ένας φορέας ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά ακόμη από το 2007. Από το 2007 ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία ήταν γεωγραφικά περιορισμένη στο έδρος του πρώην Δήμου Ελισκόντου, Καποδιστριακού. Μετέπειτα πήρε τη μορφή της οργάνωσης επίπεδο νομού Κοζάνης και με τη νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα, την Καλλιτεχνική, μετονομάστηκε σε Ένωση Ενεργών Πολιτών Ενεργοί Πολίτες Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να στηθούν οργανώσεις σε κάθε ένα νομό, σε κάθε μια περιφερειακή ενότητα που θα διαπραγματευτούν θέματα που αφορούν κύρια την ταυτότητα του καθενός νομού ξεχωριστά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία. Θέματα τα οποία δυστυχώς κάποιοι ή τα αγνοούν ή πραγματικά δεν θέλουν ποτέ να τα φέρουν στο προσκήνιο. Με αποτέλεσμα, αυτή την περίοδο που ζούμε, πραγματικά μια πολύ σκληρή κρίση, η οποία έχει αποτυπώσει και έχει αφήσει τα σημάδια σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της καθημερινότητας, της κοινωνικότητας, ζητήματα που έχουν σχέση με την χωρογραφία, με την χωροταξία, με την γεωγραφία, με την οικονομία. Θα πρέπει να είναι σε αλφα-αλφα προτεραιότητα, γιατί αυτά ουσιαστικά θα αποτελέσουν τον διάλογο, τη συζήτηση, στην οποία πρέπει να δομηθεί ένα παραγωγικό περιβάλλον, το οποίο θα αφορά και θα τεκμηριώνει και θα δίνει μια ταυτότητα όσο αφορά την χώρα, αλλά και το κάθε ένα νομό ξεχωριστά και σε επίπεδο περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια συζήτηση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν αγγίζει όλα τα επίπεδα, δηλαδή ξεκινάει από το επιχειρήν, από τον πρωτογενή, από το δευτερογενή τομέα, πηγαίνει στο επίπεδο του τουρισμού, στην κοινωνία, στην οικονομία. Όλα αυτά είναι βέβαια, τα είπα έτσι λίγο παρτεμένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτήν απάνω μπορείς να οικοδομήσεις πολιτικές, στρατηγικές, αφού τις υλοποιήσεις, να δημιουργήσεις ένα παραγωγικό περιβάλλον, να δημιουργήσεις μια ανάπτυξη, ένα τόπο και να πάει μπροστά και όχι πίσω. Σήμερα λοιπόν. Ουσιαστικά ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου συγκρούονται δύο πολιτικές. Η μία πολιτική είναι αυτή η οποία έχει την προέλευσή της από το παγκόσμιο φιλελευθερωμένο σύστημα, το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, και ακούει στο όνομα, σύμφωνα με τους διανοούμενους και τους διανοητές οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη διάσταση, ότι μιλάμε για μια οικονομία, για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος εκεί έχει τα χαρακτηριστικά του homo economicus. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη διάσταση είναι το on το οποίο θα πρέπει να παράγει, το οποίο θα πρέπει να αποδίδει και το οποίο θα πρέπει να βρει κέρδη. Σε αυτήν θα πρέπει να αφηγηθεί μια άλλη πραγματικότητα όμως, η οποία θα είναι πολύ πιο προσιτή στους λαούς, στις κοινωνίες και πόσο μάλλον σε χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτές τις δυναμικές και αυτές τις δυνατότητες. Εμείς υιοθετώντας μεγάλο μέρος της. Το αντίπαλο δέος, που ακούει στο όνομα κοινωνικός άνθρωπος, ο ιστορικός άνθρωπος, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά ποιοτικά για το δούμε αυτή τη διάσταση. Και μέσα σε αυτή τη διάσταση ορίζεται ο κοινωνικός, ο ιστορικός άνθρωπος, πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε να πετύχουμε βέβαια συγκεκριμένα ζητήματα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, που είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα, αλλά θα παρουσιαστεί όταν θα παρουσιάσουμε επίσημα και την δική μας διακήρυξη που θα γίνει στην Κοζάνη και ευελπιστούμε να γίνει αρχές του φθινοπόρου. Ξεκινήσαμε και ξεκινάμε εδώ από τα Γρεβενά, από αυτόν τον τόπο, ο οποίος πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για μας, αλλά για το σύνολο της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Πρωτογενής τομέας, αγρογεωργία, κτηνοτροφία, δευτερογενής τομέας, ο οποίος είναι πολύ αποδυναμωμένος, τριτογενής τομέας, τουρισμός, όπου εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποτέ μα ποτέ δεν άνοιξε ένας διάλογος για το τι τουρίστα θέλουμε και πώς θέλουμε τον τουρίστη στην περιοχή μας. Το θέλουμε ένα απλό περιηγητή, το θέλουμε. Ένα σοβαρό επισκέπτη, ένα προσκυνητή, γιατί αυτό από μόνο του αφήνει πολλά και δημιουργεί και πολλές δυναμικές. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ημερίδα με θέμα να μιλήσουμε για μια άλλη ανάπτυξη. Να μιλήσουμε για τα Γρεβενά του χθες, τα Γρεβενά του σήμερα και τα Γρεβενά του αύριο. Σε αυτήν την προστάσια πρωτοστάτησε ο φίλος, ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, ένα παιδί που αγαπάει τον τόπο του, πραγματικά, ένα παιδί που τιμά τον τόπο του και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου. Ο οποίος καθημερινά βγάζει τη δική του αγωνία για το τι μέλη γενέστε, ο τόπος που πραγματικά αγαπά, αλλά και οι άνθρωποι του. Και όχι πως εγώ βέβαια δεν είμαι σε μεγάλο βαθμό γρεβενιώτης, εδώ έζησα πολλά χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, όχι μόνο, στήριξα τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Ρίγο, ότι πραγματικά που γνώρισα κοντά του και τα Γρεβενά αυτόν τον τόπο, τον οποίο βέβαια τον αγάπησα και τον αγαπώ, αλλά και έχω και πολλούς καλούς φίλους. Τον Δημήτρη τον Ψευτογά, τον Σοφλή τον Εδερίδη, τον Νίκο τον Μαζανίδη, τον Ιαγουλή στον γιατρό,
που υπάρχουν και προβλήματα σε αυτά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο διοργανώνουμε την απόψινή εκδήλωση και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση θα δούμε χρήσιμα συμπεράσματα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Γρηγόρη Γιαννόπουλο, Περιφερειακό Σύμβουλο και πρωτοεργάτη αυτής της κίνησης ευθύνου οργανών, να έχει τον λόγο να πει κάποια πράγματα βέβαια για αυτές από την πλευρά του, αλλά να μας αναπτύξει και το θέμα το οποίο έχει απομιστεί, η άλλη ανάπτυξη. Να μιλήσουμε σοβαρά για τον τόπο μας.